Με αρχηγό τον μηχανικό του παλιού αλλιευτικού και τη συμμετοχή άλλων 6 ανάμεσά τους και ενός ανήλικου, οι Αιγύπτιοι που συνελήφθησαν από τις λιμενικές αρχές φέρονται να είχαν συστήσει εγκληματική οργάνωση, διακινώντας παράνομα και θέτοντας σε κίνδυνο εκατοντάδες ανθρώπινες ζωές. Το πρωί προσήχθησαν στον εισαγγελέα Χανίων, ο οποίος τους απήγγειλε τις κατηγορίες της παράνομης μετανάστευσης κατά συναυτουργία, έκθεσης ανθρώπινης ζωής σε κίνδυνο και σύστασης εγκληματικής οργάνωσης. Οι συλληφθέντες ζήτησαν και πήραν προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα το πρωί στον ανακρίτη Χανίων. Σύμφωνα με το αρχηγείο του λιμενικού σώματος, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης είχαν διακριτούς ρόλους στη διακυβέρνηση του σκάφους, στο οποίο στίβαξαν κυριολεκτικά 483 μετανάστες από τη Συρία, την Αίγυπτο και το Πακιστάν, με τη συμφωνία να στοιχίζει στον καθένα από 3.000 έως 4.000 δολάρια, τα οποία οι διακινητές θα λάμβαναν με τη μέθοδο χαβάλα. I think 3.000. I don't know. My father beg. I think 3.000. Dollars, euros, what? Dollars, yes. 3,000. 3, okay. Euros, dollars, yes. Dollars. Italy. No, Yunnan, Italy. Το σκάφος μήκους 25 μέτρων λόγω των υπεράριθμων επιβενώντων και της έλλειψης οστικών μέσων ήταν ακατάλληλο για πλεύση. 4 ημέρες ταξίδευαν ωστόσο εν μέσω θαλασσοταραχής οι 483 μετανάστες και οι 7 διακινητές που ήταν και το πλήρωμα μέχρι τη στιγμή που διασώθηκαν σε μια μεγάλη επιχείρηση του λιμενικού ανοιχτά της Παλαιόχωρας. I want to go to Italia and Germany to live with my uncle. Οι μετανάστες εξακολουθούν να φιλοξενούνται στο επιβατηγό οχηματαγωγό πλοίο Σαμαριά της Ανενδίκ στο λιμάνι της Παλαιόχωρας, ενώ ο Δήμος Καντάνους Ελλήνου, προσωπικό του λιμενικού και της αστυνομίας, γιατροί και εθελοντές παραμένουν στο σημείο. Εδώ εμπλέκονται και πολλές υπηρεσίες και πάρα πολλοί κόσμος. Άλλο ένα τέτοιο καράβι να βγει, σύντομα εδώ θα δημιουργηθεί το χάος. Η μεταφορά του σε οργανωμένη δομή ενδεχομένως να γίνει μέσα στο Σαββατοκύριακο, μετά και τη σχετική διαβεβαίωση από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Γιάννη Πλακιωτάκη.